Αγαπητοί τηλεθεατές, σε αυτό το σημείο τη εκπομπή μα βρεθήκαμε στην Παναγία την Ερθιανή, σαν ενορία και συγκεκριμένα στο σχολείο τη Παναγία τη Ερθιανή. Όπω ξέρετε, υπάρχει το παλιό σχολείο και τώρα έχει γίνει και το νέο, το οποίο δεν έχει εγκαινιαστεί μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ο λόγος που ήρθαμε εδώ έχει να κάνει με την αγάπη των παιδιών για την τέχνη και τα χρώματα. Μία ιδέα των παιδιών την οποία ηγήθηκε και βοήθησε και υλοποίησε η Μαρία Ισαρή, η ζωγράφος. Μαρία, τι να πω, έχω μείνει κατάπληκτη και μόνο ένα τείχο άχαρο το ότι πήρατε και του δώσατε ζωή και του δώσατε χρώμα και του δώσατε θέμα, είναι κάτι καταπληκτικό. Ε, πραγματικά έχουν τόση διάθεση όλα τα παιδιά που βλέπετε εδώ. Ε, είχα ξεκινήσει και ένα-ένα μαζευόταν και ερχόταν εδώ και με βοηθούσαν, μου φέρνανε γλυκά, καφέδες και σιγά-σιγά γίναμε μια ομάδα, πραγματικά μια παρέα και μπορώ να πω ότι με τη βοήθειά τους... Ε, έχουμε κάνει μικρά θαύματα. Δηλαδή, όπως είπε και εσύ στην έναρξη τη κουβέντα μα, ε, ένα τείχο πραγματικά από μπετό, ένα, ένα άχαρο τείχο, σιγά σιγά πήρε ε, χρώμα, πήρε φω, πήρε λάμψη και έγινε μια δημιουργία ε, των παιδιών και δική μου. Ε, μόνοι μαζί με τα παιδιά δηλαδή αποφασίζαμε όλοι μαζί εδώ θα γίνει μια πεταλούδα, εκεί ένα κυκλάμινο ε, και το ιδιαίτερο σημείο που έπρεπε πραγματικά να δέσουμε με πάρα πολύ προσοχή είναι γιατί υπάρχει ένας πολύ μεγάλος ε, τείχος με πέτρες και αυτό το σημείο ήταν πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσουμε να το ενώσουμε και να γίνει ενδιαφέρον και πραγματικά να έχει μια συνέχεια. Η αλήθεια είναι ότι ξεγελάει το μάτι, δεν ξέρεις πού τελειώνει η πέτρα, πού ξεκινάει η πέτρα, πού τελειώνει η πασχαλιά. Ε, ε, έχει πλέξει η πέτρα πάνω στον πετόν και η πασχαλιά πάνω στην πέτρα. Έκανα το εξή. μερικές πέτρες από τις κτισμένες έβαλα πάνω χρώματα... Και μετά συνέχισα τι πέτρε τι δικέ μου. Οπότε σου δίνει yeah, την yeah, εντύπωση yeah. ότι είναι το ένα συνέχεια του αλλού. Δεν μπορεί να καταλάβει yeah, ποιε είναι, yeah. είναι οι χτιστέ πέτρε και ποιε είναι οι ζωγραφισμένε. Πραγματικά, ε... πόσε μέρε κάνατε, Βέβαια δεν έχει τελειώσει ακόμη, έχετε πολύ λίγη δουλειά. Yeah. Πόσε μέρε ασχοληθήκατε, Δουλεύομαι με τα παιδιά περισσότερο από μία εβδομάδα. Yeah. Και είναι όλα πολύ πρόθυμα και χαρούμενα και θα ήθελα να σου μοιρήσω πραγματικά να. τα παιδιά. Ωραία, θέλω να μιλήσω και εγώ με τα παιδιά. Αμέ. Λοιπόν, πώς σε λένε σένα. Η Κατερίνα Μιχαλάκη. Η Κατερίνα η Μιχαλάκη. Εσύ τι έκανες εδώ, πώς αισθάνεσαι, πες μου τη σκέψη σου. Ε, είμαι χαρούμενη επειδή κάνω κάτι στο σχολείο μου και όταν φύγω από αυτό το σχολείο θα έχω ανάμνηση ότι έκανα και βοήθησα αυτό το σχολείο. Μπράβο, κουκλά μου. πώς σε λένε. Κατερίνα Καριδιά. Η Κατερίνα, λοιπόν, για πε με σκέψει σου, πώ αισθάνθηκε όταν ζωγράφει εδώ αυτό το τοίχο. Πολύ ωραία, γιατί πρώτη φορά ζωγραφίζεται ωραία σε αυτό το το τοίχο. Mm. Και είναι τόσο ωραία, γιατί το σχολείο μα άλλαξε και είναι χαρούμενο. Μπράβο Κατερίνα μου, καλή χρονιά. Εσένα. Ε, ένα yeah. λεπτό Άννα να yeah. συμπληρώσω γιατί θα ήταν άδικο για την Κατερίνα. Yeah. Ε, τα σκίτσα με τις μορφές της Ντόρα τις έχει κάνει όλες το σχέδιο η Κατερίνα. Oh. Παρόλο που είναι μικρούλα τα σχεδίασε εκείνη. Θα ήταν άδικο yeah. για αυτή yeah. να μην το πω. Άρα, άρα η Κατερίνα είναι ένα μικρό ταλέντο yeah. που yeah. ίσω yeah. γεννιέται yeah. <laughs> ένα μεγάλο ταλέντο. <laughs> Ωραία. Η Μαρία Ισαρή από εδώ θα ανοιχνεύσει και θα βγάλει ταλέντο, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Εσύ. Εμένα με λένε Χριστίνα Ισλαμάη. <laughs> ε, Όλοι θα λένε ότι το σχολείο μα είναι γελαστό, ωραίο. Πολύ ωραίο. Εσείς που το βλέπετε θα γελάτε. Ναι. Εσείς είστε χαρούμενε. Εσένα πώ σε λένε. Άννα Σλαμάη. Η Άννα, λοιπόν, για πε μου. Είμαι πολύ χαρούμενο που βοήθησα την κυρία Μαρία για να φτιάξουμε τον τοίχο. Μπράβο, Μαρία μου. για στα χέρια σα. Εδώ. Αχ, μια μελαχρινή κούκλα. <Συκλή> πώ σε λένε. Κέλι Παπαμόρου. Ναι. Χάρηκα πολύ που έφτιαξα έναν τοίχο και τον ζωγράφισα. Και μου αρέσει τώρα πως τον έχουμε κάνει. Και ευχαριστήθηκα τη ζωγραφική που ζωγράφισε με την κυρία Μαρία Σαρή. Μπράβο κούκλα μου. Εσύ. με λένε Ελένη Καραπατσακίδη και χαίρομαι πολύ που βοήθησα που ήταν απλός από τσιμέντο και άλλα διάφορα υλικά να γίνει χρωματιστός και έτσι να κάνει πιο όμορφο το σχολείο μας. Μπράβο κοκλά μου, καλή χρονιά. Έχουμε και ένα νεαρό εδώ στην παρέα, το όνομά σου. Λευτέρης Καραπατσοκίδης. Ο, ο Λευτέρης λοιπόν, τι έκανες εσύ Λευτέρη εδώ. Ε, εγώ είμαι χαρούμενος που βοηθάμε το σχολείο μας να γίνει πιο όμορφο και ο καθένα μπορεί να βοηθήσει για να γίνει το σχολείο καλύτερο. Μάλιστα, ωραία. Έχουμε και μία πιο μεγάλη κοπέλα εδώ, έλα φωτεινή κοντά. Το όνομά σου. Φωτεινή. Ναι, το επίθετο. Καραπατζακίδη. Ναι. Yeah. Και. Έχει μα και εσύ λίγο την εμπειρία σου. Ε, είναι ωραία γιατί συμβάλλουμε σε κάτι που κάνει χορούμενα τα νέα παιδιά που έρχονται εδώ, ε, που βλέπουν πρώτη φορά το σχολείο μας και yeah, είναι πολύ ωραία. <εγραφή> <εγραφή> Εγώ νομίζω ότι το χρώμα κάνει χαρούμενους όλους, <εγραφή> μικρούς και μεγάλους και επίσης ε, να, να, ευχηθούμε φυσικά καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά. Να πει κάτι η κυρία Μαρία και θέλω να, να δούμε μετά και τα παιδιά επί το έργο, να ζωγραφίζω. <εγραφή> ε, να πω και για τη Φωτεινή, γιατί δεν θέλω να δικήσω κανένα, όλα τα παιδιά βοήθησαν, αλλά η Φωτεινή βοήθησε ώστε τα πλασματάκια που έφτιαξε η Κατερίνα ε, να τα χρωματίσει. Ε, οπότε Λέψε, βοήθησε, της ναι, το ε, βοήθησε πάρα πάρα πολύ και θα ήθελα να πω κάτι πραγματικά νομίζω ότι είναι ιδιαίτερο και πολύ σημαντικό. Ε, όσους και αν έχω ζωγραφίσει όχι μόνο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ποτέ δεν μου είπαν ότι μετά ε, πήγαν τα παιδιά τους, μου τους χάλασαν, έγιναν ζημιές. Νομίζω ότι δεν θέλω να... γιατί καμιά φορά συμβαίνουν και αυτά, αλλά πάντως όσους στίχους έχουμε ζωγραφίσει, για χρόνια ολόκληρα ποτέ δεν πήγαν τα παιδιά να του πειράξουν που σημαίνει ότι σέβονται την τέχνη Αντιβώς, και ότι επειδή ήδη υπάρχει πολύ χρώμα, ίσως δεν τους κάνει και κέφι να φτιάξουν κάτι άλλο, οπότε μένουν ανέπαφοι οι τοίχοι και τους χαίρονται και τα παιδιά και οι μεγάλοι που περνάνε από εδώ και να σας πω ότι δεν πηγαίνουν για λίγο για φαγητό mm -hmm. και γυρίζουν αμέσω. δουλεύουμε μέχρι τη νύχτα και οι μαμάδε, όλε εδώ και οι μπαμπάδε, περνάνε μετά και βλέπουν ότι έχουμε φτιάξει. Μου λένε ότι δεν θέλουν να, να μπουν μέσα στο σπίτι mm -hmm. <laughs> όσοι ώρα ζωγραφίζουν και αυτό το πολύ μου δίνει πολύ μεγάλη χάρα. Mm -hmm. με συγχωρείτε γιατί είμαι πάρα πολύ κουρασμένη, από, κουρασμένη. από το πρωί μέχρι το βράδυ, με πάνω στη σκάλα. Μαρία. Αλλά είναι <laughs> χαρούμενη. Μα ήταν νομίζω μία, η συμβολή σου και πολύτιμη. Απ' τη μια, απ την άλλη, ε και διαχρονική. Δηλαδή θα μείνει και θα, όλοι θα μπορούν να θαυμάζουν αυτό το έργο και νομίζω ότι θα δώσει και μια άλλη διάθεση και μια άλλη πνοή και στα παιδιά που θα ξεκινήσουν την καινούργια σχολική χρονιά και ίσω αυτό του βοηθήσει και στη μελέτη του. Και... Του δώσει έτσι ένα κίνητρο να αγαπήσουν περισσότερο το σχολείο, να νιώθουν πιο άνετα σε αυτό και να το βλέπουν και να χαίρονται. Είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που λε και μια πολύ ωραία ιδέα για να μπορέσουν και άλλοι δάσκαλοι που ζωγραφίζουν να βοηθήσουν τα παιδιά ή τέλος πάντων κάποιοι τείχοι οι οποίοι είναι άχαροι από μπετόν που δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον να δημιουργήσουν μικρά έργα να χαίρονται και όσοι περνάνε αλλά και οι άνθρωποι που μένουν εδώ στη γειτονιά. Βέβαια. Έτσι λοιπόν για να σας δω τώρα εργατική ομάδα να δουλεύετε. Για να δούμε πώς θα συνεχιστεί εδώ αυτό το ωραίο έργο στο σχολείο της Παναγίας της Ερυθιανής. Να επαναλάβω για τους τηλεθεατές μας. Μία ομάδα από μαθητές με την ε, ε, καθοδήγηση της Μαρίας της Σαρή έφτιαξαν αυτό το αριστούργημα. Ας τους δούμε λίγο στη δουλειά τους. Από ό,τι βλέπετε μια ζηλευτή ομάδα δημιουργίας, μια ζηλευτή ομάδα τέχνη, μικρή... Ε, ζωγράφοι οι οποίοι δεν ξέρεις που θα εξελιχθούν έτσι δεν είναι Μαρία μου μπορεί να βγουν κάποια ταλέντα από εδώ ε, η, εμπειρία μου, Και, ναι. η εμπειρία μου όλα αυτά τα χρόνια μου έχει αποδείξει ότι πραγματικά ε, πολλές φορές ο μαθητής ξεπερνάει το δάσκαλο έχουν βγει παιδιά τα οποία είναι Πολύ δυνατά στη ζωγραφική και όχι μόνο. Ακολουθούν αρχιτεκτονική, ακολουθούν κάποιου κλάδου. Παίρνουν τα ερεθίσματα Έ, έτσι. έτσι. Έτσι, Και βλέπετε, βλέπετε τα παιδιά, παιδιά, να ενώνεται το χρώμα. Ότι σιγά σιγά. Μαθαίνουν και κάνουν πιο σωστά τη, τη δουλειά τους, προς μία κατεύθυνση όταν μπορείς. Αναπτύσσεται και ένα ομαδικό πνεύμα. Yeah. Μπορεί απαραίτητα να μην γίνουν ζωγράφοι, αλλά αναπτύσσεται ένα ομαδικό πνεύμα και ξέρουν αργότερα και στη ζωή ότι ισχύσαν τη ενώση έτσι. Yeah. Όλοι Ναπτύσσετε μαζί. Έχουν γίνει και διακοσμητές και γραφίστες yeah. και αρχιτέκτονες yeah. και... Με τη μόδα γενικά μπορούν να ασχοληθούν με χίλια δυο πράγματα, αλλά πάνω απ' όλα έχουν μάθει συνδυασμού χρωμάτων, αγαπάνε την τέχνη. Και όπως σου είπα, τα παιδιά τώρα που ασχολούνται με αυτή τη δουλειά, υπάρχει ποτέ περίπτωση να μου τζουρώσουν ένα τοίχο που είναι ζωγραφισμένος. Okay, okay. Γιατί... Και μόνο αυτό να πάρει έχουν πάρει ένα μάθημα από τη ζωή, έχουν ναι, ναι. κερδίσει κάτι στη ζωή Και βλέπει τι, τι αρμονικά που συνεργάζονται, το καθένα. Δουλεύει και μόνο του αλλά και με το διπλανό του να πάρουν χρώματα, να δημιουργήσουν, να κάνουν τις δικές τους ζωγραφίες. Οπότε εδώ βλέπετε μια πεταλούδα, εκεί βλέπετε μια τουλίπα, εδώ τα παιδιά κάνουν ένα πολύ όμορφο κυκλάμινο και σιγά σιγά στο τέλος θα περάσω κι εγώ έτσι ε, μια τελευταία ε, ματιά. Ε, να κάνω αν χρειάζεται περισσότερο φωτισμό ή σκιά και να κάνω και περίγραμμα που συνήθως αυτές οι παιδικές ζωγραφίες στα περισσότερα σημεία κάνουμε και ένα περίγραμμα. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα ευχαριστούμε. πολύ που μα καλέσατε. Να ρωτάει εδώ Π... η μικρή ζωγράφο κυρία, σα αρέσει. <laughs> ναι, ναι, σιγά σιγά πρέπει να το ενώσουμε όμω λίγο πιο. Είδατε, oh, του αρέσει oh. και η κριτική, ζητάνε και την κριτική. Λοιπόν, παιδιά, για στα χέρια σα, εμεί σα χαιρετούμε. Μαζί. Γεια σα. να πείτε Ελάτε. Όλοι μαζί, ελάτε από εδώ Όλα τα παιδιά μαζί τα παιδιά που ήρθαν από την τηλεόραση να δείξουν τη δουλειά σας. Ευχαριστούμε! <σχει> και εμείς σας ευχαριστούμε. Γεια στα χέρια σας και καλή σχολική χρονιά να έχετε. Καλή πρόοδο. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ, <σχει> <και όλη, καλά. σχει> να είστε καλά κι εσείς.